σας, τζιντζεράκια μου, και καλώς ήρθατε σε άλλο επεισόδιο Green Kitchen by Madame Ginger. Και σήμερα θα σας μαγειρέψω λαχταριστά, μαμαδίστικα φαγητά αλλιώς. Θα ξεκινήσουμε με γιουβαρλάκια. Χειμερινό φαγητό σε καλοκαιρινή εκπομπή. Και όμως, παιδιά, θα κάνω καλοκαιρινά γιουβαρλάκια σε μια ελαφριά σουπίτσα ντομάτας με κολοκυθάκια, με πατατούλες, με αρωματικά. Αλλά φυσικά τα γιουβαρλάκια μου θα είναι χορτοφαγικά. Και συνεχίζουμε με ένα μαμαδίστικο παύλα γιαγιαδίστικο γλυκάκι, το αγαπημένο καλοκαιρινό γλυκό ψυγείου, το οποίο θα κάνουμε μοντέρνο και θα κάνουμε σε τρεις διαφορετικές γεύσεις για τους αναποφάσιστους, για τα αναποφάσιστα τζιντζεράκια. Ένα σοκολατένιο με καραμελωμένο ψτί και γίνης, ένα γλυκό φίστικο βούτυρου με μαρμελάδα και αλατισμένα φιστίκια για να δώσουμε μια τραγανή υφή, και το τελευταίο μας ένα γιαουρτογλυκό με κόκκινα φρούτα. Πάμε γρήγορα στην κουζίνα μας, ανυπομονώ να μαγειρέψουμε και σήμερα μαζί. Ήρθα λοιπόν στην κουζίνα μου και πάμε, παιδιά, να δούμε, τζιντζεράκια μου, πώς ένα κλασικά παραδοσιακό πιάτο με κρέας μπορεί να γίνει vegan. Γιουβαρλάκια λοιπόν, φυτικά γιουβαρλάκια, vegan, νηστίσιμα, plant-based, πείτε το όπως θέλετε, δεν έχει και πολύ σημασία, κοκκινιστά, ένα πιάτο, μούρλια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Μία κατσαρολίτσα θέλω να μου πάρετε βαθιά για να χωρέσουν όλες τις πατατούλες, όλα τα κολοκυθάκια, όλη έτσι κόκκινη ντομάτα και τα γιουβαρλάκια μας, τα οποία τα βάλουμε στο τέλος. Με τι να ξεκινήσω λοιπόν, θα κόψω ένα κρεμμύδι. Όπως ξεκινάνε οι περισσότερες συνταγές μας έτσι κι αλλιώς, ένα ξερό κρεμμύδι. Θα το ψιλοκόψω. Τα γιουβαρλάκια, πάρα πολύ αγαπημένο φαγητό, και ειδικά όταν έτρωγα κρέας και το χειμώνα μου τα έφτιαχνε η μαμά μου έτσι με την ωραία μελωμένη σαλτσούλα, ήταν πραγματικά από τα αγαπημένα μου. Και όταν αποφάσισα να κόψω το κρέας, παίρνω και τα φρέσκα κρεμμυδάκια μου ταυτόχρονα, έτσι 2-3. Όταν αποφάσισα λοιπόν να κόψω το κρέας, πραγματικά μου στήχησε πάρα πολύ το γιουβαρλάκι. Το σκεφτόμουν, να πω ποτέ ξαναφάω γιουβαρλάκι, και έλεγα θα κάνω τσιτ μια φορά το χρόνο να τρώω το γιουβαρλάκι τη μαμά μου. Αλλά μετά έφτιαξα τα δικά μου γιουβαρλάκια, φυτικά. Όπως σας είπα πριν, με ταχυνολέμονο το χειμώνα. Κόβω λοιπόν τα κρεμμυδάκια και όλα αυτά εδώ τα κρεμμύδια με ελαιόλαδο στην κατσαρόλα. Να αρχίσουμε να τα σοτάρουμε. Ωραία, μέσα τα κρεμμυδάκια μου όλα. Τζιντζεράκια, τώρα τι είπαμε? Είπαμε ότι τα γιουβαρλάκια μου θα τα βάλω στο τέλος του μαγειρέματος. Δηλαδή θα φτιάξω πρώτα τη σαλτσούλα, τη σουπίτσα, ας το πούμε έτσι. Και στο τέλος, τα τελευταία 2 λεπτά, θα βάλω τα γιουβαρλάκια. Κρεμμυδάκι εδώ, τέλεια. Φέρνω τη ζυγαριά μου. Φέρνω το μικρό μου το κατσαρολίδι. Λοιπόν, ρύζι γλασέ, μελόνι, καραμελόνι, τέλεια μες στο γιουβαρλάκι μου. 100 γραμμάρια. Και κατευθείαν μέσα στο κατσαρολάκι μου. Φυσικά νερό, φιλτραρισμένο νερό, καθαρό νερό για νόστιμο και υγιεινό μαγείρεμα. Θα το ζυγίσω και αυτό. Μην αγχώνεστε τώρα να σημειώνετε όλα τα υλικά μαζί. Στο τέλος της συνταγής, παιδιά, σας βγάζουμε την καρτελίτσα. Τα έχετε όλα μαζεμένα. Και εδώ λοιπόν τώρα θα βάλω και λίγο αλάτι. Γιατί θέλω το ριζάκι μου, ανεξάρτητα από το γιουβαρλάκι που θα αλατιστεί και αυτό, να είναι νόστιμο και από μόνο του. Και το βάζω στο μάτι μου. Θα πάρω και τη δικιά του κουταλίτσα. Ωραία να την έχω εδώ. Κάνω πρώτα ένα ανακάτεμα. Ανάβω το μάτι. Μέτρια φωτιά, εκεί στο 5-6. Κλείνω και το καπάκι και το αφήνω στην ησυχία του. Γεια σου, ρύζι. Τσεκάρω και το κρεμμύδι μου. Σούπερ, εδώ τα μάτια μου πάνε φανταστικά. Πάμε τώρα να κόψουμε τα κολοκυθάκια μας. Μου αρέσει μέσα στα φαγητά που παραδοσιακά έχουν πατάτες να αντικαθιστώ μέρος της πατάτας με κολοκυθάκια. Γιατί είναι λίγο πιο υγιεινά, δεν έχουν τόσο υδατάνθρακα, λιγότερες θερμίδες. Κόβω λοιπόν τα κοτσάνια μου. Κόβω και τις άκρες. Και τώρα θέλω μεγάλα κομμάτια, σαν να είναι οι πατάτες του φαγητού μου. Δηλαδή, αυτό το κολοκυθάκι που είναι μικρό, το κόβω στα 3. Μου αρέσει αυτό το κολοκυθάκι που είναι έτσι λίγο μεγαλούτσικο. Ωραία. Και τώρα, τα κολοκυθάκια, τζιντζεράκια μου, θα μπουν στην κατσαρόλα να σοταριστούν μαζί με... Κάτσε να βρω εδώ τώρα το πίλερ μου. Να το, το βρήκα.
Θα μπουν λοιπόν στην κατσαρόλα με μία πατατούλα. Θα την καθαρίσω. Ωραία, πάω να την ξεπλύνω. Ωραία, και την κόβω και αυτή έτσι ωραία μεγάλα κομματάκια. Μία στη μέση ας πούμε και μετά έτσι μισό φεγγαράκια. Τέσσερα κομματάκια τη μία, τέσσερα κομματάκια πέντε την άλλη. Μαζί με την πατάτα και το κολοκυθάκι όμως θα σοτάρουμε παιδιά και λίγο ωραίο μοσχοβολιστό σελινάκι. Θα πάρω τώρα ένα κλωναράκι μεγάλο ή δύο μικρούλια, κάτι τέτοιο. Μου κάνει αυτό. Ωραία. Και θα το ψιλοκόψω και αυτό. Ωραία. Ψιλοχόντρο άτσαλα κόβω. Αυτό θα έλεγα. Ωραία. Τώρα πάμε να ρίξουμε όλα αυτά μέσα στην κατσαρόλα μας. Κολοκυθάκια. Ωραία. Πατατουλίτσες. Ωραίες. Τώρα τις πατάτες γιατί τις βάζω. Είχα σκεφτεί στην αρχή να μην βάλω καθόλου πατάτες. Να είναι γιουβαρλάκια με κολοκυθάκια. Μετά όμως σκέφτηκα ότι το κόλπο της μαμάς μου για τα γιουβαρλάκια είναι και η πατάτα. Γιατί μελώνει λίγο τη σαλτσούλα, βγάζει το άμυλό της η πατάτα με στη σάλτσα και κάπως τη δένει περισσότερο. Δεν είναι τόσο αραιή, ας πούμε, είναι πιο πηχτή. Οπότε την έβαλα και την πατατούλα μου. Μαζί με το πατατό κολοκύθι, σοτάρω και το σέλερι. Ρίχνω και εδώ ένα ανακάτεμα. Τώρα αυτά θα τα σοτάρω εδώ την τζεράκι μου 3 με 4 λεπτάκια. Ωραία, τα κολοκυθάκια μου πήραν χρώμα, η πατατούλα μου πήρε χρώμα. Και πάμε τώρα να σοτάρουμε μαζί και το ντοματοπελτέ μας. Θέλουμε να σοταριστεί, να βγάλει όλη τη γεύση μες στο φαγητό. Μοσχοβόλησε. Πόπο, τέλεια, παιδιά. Ανυπομονώ να τελειώσει, το δοκιμάσουμε, να σας το δείξω αυτό το φαγητό. Και τώρα, λίγη ντοματούλα, τριμμένη. Ωραία. Άλλα το πίπερο. Κάποιοι στην ντομάτα βάζουν και ζάχαρη. Εγώ, να ξέρετε, δεν το κάνω σχεδόν ποτέ αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ η φυσική ξυνήλα της ντομάτας. Και αν έχετε επιλέξει έτσι, είτε αγοραστεί έτοιμη ντομάτα, μια καλή ντομάτα, είτε αν έχετε τρίψει εσείς, να διαλέξετε έτσι τις πιο ζουμερές ντομάτες, μην τρίψετε άγουρες και θα είναι ακόμα πιο γλυκές. Οπότε θα πρότεινα να μην βάλετε ζάχαρη. Αν βάλετε όμως, βάλετε ένα κουταλάκι του γλυκού. Καστανή, όχι λευκή. Ωραία. Και το τελευταίο στάδιο που κάνουμε εδώ στην κατσαρόλα με τα λαχανικά είναι το νερό. Συνεχίζουμε φιλτραρισμένο νερό. Όλο μου το μαγείρεμα θα το κάνουμε φιλτραρισμένο νερό. Οπότε, θα το ρίξω μέσα. Ουσιαστικά, τι θέλουμε τώρα. Θέλουμε αυτό να βράσει, να μελώσει, να πέσει λίγο η στάθμη του, να εξατμιστεί δηλαδή το νεράκι το περισσότερο, στο περισσότερο, αρκετό από το νεράκι θα έλεγα, ώστε μετά να μπουν μέσα τα γιουβαρλάκια, 2 λεπτάκια, τρώμε. Αυτό ήταν. Άρα, εδώ τη σουπίτσα μου την ωραία θα την κλείσω. Εδώ είναι το καπάκι μου. Μέτρια φωτιά, είμαι στο 5 από τα 9 και την αφήνω 20 λεπτά. Επιστρέφω όμως σε λίγο για να σουρώσουμε μαζί το ρύζι. Δεν έχω φύγει από εδώ να ξέρετε, καθόλου. Είμαι εδώ πάνω, του μιλάω. Αχ, κάνω και μια μάσκα προσώπου έτσι. Κοίτα εδώ τι ωραίο τζιντζεράκι, το φαγητό βράζει, τα ντοματίνια μου εδώ πέρα, τα κρεμμυδάκια μου, τα κολοκυθάκια μου είναι σούπερ. Τώρα θα το αφήσω λίγο ανοιχτό, να χάσει πιο εύκολα τα υγρά. Και πάμε εδώ δίπλα μανούλη μου, να δείξουμε λίγο και το ριζάκι μας. Το ρύζι τζιντζεράκι όσο βράζει και μαγειρεύεται, αυτά τα 15-20 λεπτάκια, δεν το πειράζεις καθόλου, δεν το ανακατεύεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα το ανακατέψεις τώρα στο τέλος όπως θα κάνω εγώ εδώ νάτο, αυτό είναι. Και τώρα θα τρέξω στο νεροχύτη μου και θα το κρυώσω με νεράκι και θα το ξεπλύνω και λίγο. Λίγο. Ωραία. Λοιπόν, σουρωτηράκι. Από κάτω κατσαρολίτσα. Γιατί θέλω αυτό το νεράκι το πεντακάθαρο που θα ξεπλύνω το ρύζι μου. Να το χρησιμοποιήσω παιδιά μετά. Δεν θα το πετάξω. Θα ποτίσω τα λουλούδια μου μόλις κρυώσει καλά. Ωραία. Το ξεπλένω λοιπόν ελαφρώς. Ίσα-ίσα όσο χρειάζεται για να κρυώσει. Κοιτάξτε, μετράω 5 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, 5. Κλείνω τη βρύση. Αυτό ήταν.
Γιατί έτσι κι αλλιώς, μέχρι να πλάσω και τα γευαρλάκια, να κάνω τον κυμά, να κόψω το κρεμμύδι κτλ., θα συνεχίσει να κρυώνει αυτό. Δεν θέλω να του βγάλω και όλο το άμυλο, γιατί το άμυλο βοηθάει και το γευαρλάκι έτσι να δέσει λίγο καλύτερα. Ωραίο ριζάκι. Τέλεια. Για πάμε να φτιάξουμε τον κυμά, παιδιά. Έτοιμο λοιπόν και το ρύζι μου και τώρα το μόνο που θα χρειαστούμε είναι να πλάσουμε τα γιουβαρλάκια. Και τι χρειάζομαι λοιπόν για να φτιάξω τα φυτικά και φτεδάκια μου? Έναν φυτικό plant-based κυμά. Θα πάρω λοιπόν δύο συσκευασίες. Τώρα, φυτικός κυμάς χωρίς GMO όμως παιδιά, αλλά με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και παιδιά έχει αναμερίδα 23 γραμμάρια πρωτεΐνη. Okay. Οπότε, θα τον ανοίξω κατευθείαν μέσα στον μπολ μου. Ωραία. Τον βάζω λοιπόν μέσα. Τη συσκευασία μου στην ανακύκλωση. Πάμε και τον δεύτερο. Εν τω μεταξύ μοιάζει και στο μάτι. Και στη γεύση. Άμα τον μαγειρέψεις σωστά, παιδιά, και τον δώσεις έναν εδώ, όπως θα τον δώσω εγώ μετά στα αγόρια εδώ πίσω από τις κάμερες, σε ένα κρεατοφάγο, μπορεί και να μην το καταλάβει. Μπορεί. Όχι ότι θέλουμε να κοροϊδέψουμε κάποιον. Προφανώς, παιδιά, εννοείται, το λέμε κανονικά κτλ. Απλά λέω πόσο έτσι κοντά μπορεί να έρθει στο γιουβαρλάκι που ξέρουμε. Αυτό λέω. Βγάζω τα χτυλίδια γιατί θα ζυμώσω. Ωραία. Βάζω μέσα στον μπολ μου το ρύζι μου. Ωραία. Πιπεράκι φρέσκο. Ωραία. Ένα δαχτυλίδι ξέχασα εδώ. Και τώρα πάμε να βάλουμε λίγο μαϊντανάκι για τη δροσιά του και το ωραίο του άρωμα. Θα το ψιλοκόψω εδώ. Από ένα έτσι μεγάλο γερό ματσάκι θα βάλω περίπου 1/4. Και θα πάω μέχρι το τρυφερό μέρος από τα κοτσανάκια. Ωραία. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα κρατήσετε για να φτιάξετε έναν ζωμό. Μέσα λοιπόν και το μαϊντανάκι μου. Ωραία. Τι δεν έχω βάλει στο φαγητό μου, παιδιά, σήμερα? Σκόρδο. Σκόρδο. Πάμε να βάλουμε και λίγο σκορδάκι. Θα πάρω έτσι την πιο μεγάλη. Μία πολύ μεγάλη θέλω να πάρετε ή δύο μεσαίες. Θα τις σπάσω. Ωραία. Και θα την πολτοποιήσω κατευθείαν μέσα στον μπολ μου. Τέλεια. Αυτό ήταν. Ανακατεύω πρώτα με το κουτάλι μου έτσι λίγο να δώσω μια βόλτα στα υλικά. Ωραία, πάμε να ζυμώσουμε. Θέλω να ζυμώσετε πάρα πολύ καλά, να πάει παντού το ρύζι, παντού το σκόρδο, παντού ο μαϊντανός, το πιπεράκι μου. Φαίνεται πεντανόστιμος, είναι πεντανόστιμος. Είναι έτσι και ζουμερός αυτός ο κυμάς. Λοιπόν, και τώρα θέλω λίγη ακρίβεια στο πώς έτσι θα πλάσετε τον κυμά. Θα φέρω λοιπόν τη ζυγαριά. Θα βάλω ένα κομματάκι λαδόκολα πάνω. Θα πλάσω ένα γιουβαρλάκι στο μέγεθος που μου αρέσει, έτσι, χοντρούλικα και ωραία, και θα το ζυγίσω. 58 γραμμάρια. Θα το κάνω 50. Θα το κάνω λοιπόν 50. Τέλεια. Θα φέρω το ταψάκι μου. Ακριβώς. Έχω χέρι αλφάδι. Και θα βάλω τα γιουβαρλάκια μου μέσα. Γιατί τα βάζω στο ταψάκι μου, καταρχήν για να κάνω χώρο. Και κατά δεύτερον, θέλουμε όταν πέσουν τα γιουβαρλάκια στην κατσαρόλα να είναι έτσι λίγο κρύα. Για να είναι έτσι σφιχτά και να μην διαλυθούν. Οπότε βάλτε τα μισή ώρα στο ψυγείο. Και το ίδιο ισχύει, να ξέρετε, σε περίπτωση που είστε τζιντζεράκια που φτιάχνετε και κρέατο φαγικά γιουβαρλάκια. Γιατί θέλω να δοκιμάσετε και αυτά όπως και να έχει. Εμείς μαγειρεύουμε για όλους έτσι κι αλλιώς αυτήν την εκπομπή. Θέλω να το κάνετε και με τα κανονικά σας γιουβαρλάκια. Αυτά να τα βάζετε στο ψυγείο μισή ωρίτσα. Δώστε μου 2 λεπτά να φτιάξω τα γιουβαρλάκια. Εν τω μεταξύ, μάνο μου, θέλω να τους δείξουμε σε ένα πολύ κοντινό εδώ τη στάθμη ουσιαστικά της σάλτσας, εδώ στην άκρη της, πώς έχει κατέβει η στάθμη της σάλτσας. Αυτό σημαίνει ότι χάνει υγρά και η γεύση έτσι γίνεται πιο συμπυκνωμένη, γίνεται πιο νόστιμη η σούπα μου. Πλάθω και έρχομαι.
Ωραία. Και πάμε τώρα. Τζιντζεράκια. Ήρθε αυτή η ώρα που περιμέναμε σε όλο το επεισόδιο. Να βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα τα γιουβαρλάκια μας. Τώρα, για να πάρω εδώ ένα ωραίο εργαλείο. Θα πάρω αυτό, μου αρέσει πολύ. Και τώρα, κανόνας νούμερο ένα, γιουβαρλάκια. Δεν θέλω, αφού μπουν τα γιουβαρλάκια, να ξαναμπεί μέσα η κουτάλα. Ποτέ. Δεν θέλω. Το ανακάτεμα είναι αυτό. Από τη στιγμή που θα μπουν τα γιουβαρλάκια. Από τη στιγμή που θα μπουν τα γιουβαρλάκια, επίσης θέλω να τα αφήσετε μέσα 2 λεπτά. Και έχετε πάει στο τραπέζι να φάτε. Εντάξει. Τώρα, κουταλίτσα, πάνω ο γιουβάρλακος και τον χώνω μέσα. Αυτό θέλω να το κάνετε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θέλω να κάνουμε 10 λεπτά να βάλουμε μέσα τα γιουβαρλάκια, γιατί μετά πότε θα μετρήσει 2 λεπτά. Εδώ. Ωραία. Τέλεια. Και τώρα για πάμε λίγο να ανακατέψουμε. Έτσι ανακατεύουμε, παιδιά. Τώρα, κάποια εδώ γιουβαρλάκια έχουν μείνει λίγο γυμνούτσικα από πάνω. Δεν θέλω να βάλω την κουτάλα μέσα γιατί θα τα διαλύσει. Θα πάρω ένα κουταλάκι και λίγο θα τα περιχύσω και θα προσπαθήσω πολύ απαλά, πολύ απαλά όμως, λίγο έτσι να τα βάλω μέσα. Να το. Τώρα, 2 λεπτά θέλει η δική μου η κουζίνα, στη δική μου την κατσαρόλα, με τα δικά μου μεγάλα γιουβαρλάκια. Λοιπόν, εδώ τα γυμνά μου γιουβαρλάκια τα καλύπτω με τη σαλτσούλα. 1 λεπτό έχει περάσει και στο τελευταίο λεπτό το κλείνω το γιουβαρλάκι και μετράω. Βάζω timer ή μετράω από μέσα μου, σαν τα προβατάκια. 60, 59, 58, 1 λεπτάκι θέλω ακόμα, παιδιά, και τρώμε. Ένα γιουβαρλάκι. Κλείνω τη φωτιά μου. Την έκλεισα. Λίγο μου ελαιόλαδο. Το ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ σε όλα έτσι τα μαγειρευτά, τα φαγητά κατσαρόλας. Μόλις τα κλείνω, να ρίχνω λίγο μου ελαιόλαδο να δίνει τη γεύση του. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Λοιπόν, τώρα θα πάρω αυτή την κουτάλα. Την κουτάλα της σούπας. Φέρνω την κατσαρολίτσα μου και νομίζω ότι η μερίδα, εγώ θα έβαζα 1, για να δούμε, 2, ας βάλω και ένα κολοκυθάκι, 3, 4 γιουβαρλάκια είναι η μερίδα μου, 2 κολοκυθάκια, μπόλικη σαλτσούλα, παύλα σουπίτσα και νομίζω ότι είμαι και έτοιμη να δοκιμάσω. Και τώρα θα κόψω αυτό το γιουβαρλάκι εδώ. Εντάξει, τώρα παιδιά είναι ακόμα και πολύ ζεστά τα γιουβαρλάκια. Κοίτα εδώ τι ωραίο που είναι. Με το ριζάκι του, με το μαϊντανάκι, με τη σαλτσούλα του, την κόκκινη, την ωραία, την λαδερή, με την πατατούλα του μέσα, το κολοκυθάκι του. Για τρελαίνω με τα γιουβαρλάκια, είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Και πάμε. Καθόλου δεν κάηκα. Παιδιά, είναι γιουβαρλάκι, αλλά είναι άλλο γιουβαρλάκι. Είναι σαν να τρως κρέας, δηλαδή είπα στο μυαλό μου λίγο, έκανε μήπως είναι κρέας, μήπως είναι κρέας και λίγο τρόμαξα και δεν τρώω κρέας. Είναι πεντανόστιμο, το ριζάκι μέσα έχει κρατήσει όπως πρέπει. Η σαλτσούλα είναι τέλεια, είναι λίγο σαν, πώς είναι ρε παιδί μου το κοκκινιστό της μαμάς. Αλλά πολύ πιο ελαφρύ, πιο καλοκαιρινό, πιο ανάλαφρο, χωρίς κανέλες και τέτοια ας πούμε. Για να δούμε και την πατατούλα. Εδώ κάηκα λίγο. Δεν πειράζει, θα φάω το άλλο μισό γιουβαρλάκι. Είναι τέλειο. Άρα θα σου αρέσει πάρα πολύ, πιστεύω. Λοιπόν, παιδιά, πάω να κάνω Eco Ginger Steep. Παρακολουθήστε το πολύ καλά. Να δείτε έτσι 2 ωραία πραγματάκια που θα σας βοηθήσουν να βοηθήσετε το περιβάλλον. Και έρχομαι με δεύτερη συνταγάρα. Θα σας τρελάνει. Δεν το έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Bumping up my mood. There are too many options and they can take me down. Everything is now in place. Υλικά για τα γιουβαρλάκια: 560 γραμμάρια φυτικός κιμάς, 100 γραμμάρια ρύζι γλασέ, 350 ml νερό, αλάτι, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 τέταρτο ματσάκι μαϊντανό, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Επιπλέον υλικά: 1 ξερό κρεμμύδι,
3 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 πατάτα, 3 κολοκυθάκια, 1 κλωναράκι σέλινο, 1 κουταλιά της σούπας ντοματοπελτέ, 150 γραμμάρια χυμό ντομάτας, 700 ml νερό, ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Eco Ginger Tip με σημερινή θεματική: κράτα το σώμα και το δέρμα σου ενυδατωμένο με φυσικό τρόπο. Η μητέρα Φύση έχει φροντίσει να μας προσφέρει απλόχερα τους καρπούς της, ώστε να μπορούμε να ενυδατώνουμε εντατικά το σώμα μας και το δέρμα μας και να το προστατεύουμε από την ξηρασία και την αφυδάτωση, τώρα ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και στις μεγάλες ζέστες. Σήμερα λοιπόν θα δούμε μερικούς τρόπους για να μπορέσουμε να ενυδατωθούμε φυσικά, αλλά και να έχουμε ένα υγιές και λαμπερό δέρμα. Ξεκινάμε, παιδιά, πάντα από μέσα. Νερό, νερό, νερό. Πίνουμε τουλάχιστον 1,5 λίτρο νερό τη μέρα και για να μην το ξεχνάμε, έχουμε παντού μαζί μας ένα παγουράκι. Τώρα, εάν είστε από αυτούς που δεν τους αρέσει το νερό ή το βρίσκουν λίγο βαρετό, μπορείτε να το αναβαθμίσετε, να το κάνετε έτσι πιο αναζωογονητικό και γεμάτο αρώματα, βάζοντας απλά μέσα λίγες φέτες lime, λίγες φέτες πορτοκαλιού, λίγες φέτες λεμονιού και λίγα μυρωδικά. Βασιλικός και δυόσμος ταιριάζουν υπέροχα. Αν ούτε αυτή η λύση σας αρέσει, τότε μπορείς να πίνεις δροσιστικά ροφήματα. Απλά πρόσεξε μην έχουν πάρα πολύ ζάχαρη ή καφέινη. Τέλος, άμα δεν σε έχω πείσει ακόμα να πιεις το νερό σου, μπορείς απλά να το φας. Φάει πεπόνια, αγγούρια, καρπούζια, ντομάτες που έχουν τεράστια περιεκτικότητα νερού και θα συνυδατώσουν από μέσα προς τα έξω. Και πάμε τώρα στο δέρμα και πώς θα το ενυδατώσουμε τρώγοντας. Κατανάλωσε τροφές με λιπαρά, καλά λιπαρά όμως, όπως το αβοκάντο και ξηρή καρπή. Ή φρούτα και λαχανικά όπως πιπεριές, πορτοκάλια, ντομάτες με βιταμίνη C που θα αναζωογονήσουν το δέρμα σου και θα το γεμίσουν λάμψη. Τέλος, το δέρμα σου λατρεύει τις φυτικές ίνες αφού το θρέφει από μέσα, άρα μπορείς να εντάξεις στην καθημερινή σου διατροφή λίγη βρώμη, σπόρους όπως ο λιναρόσπορος και το τσία, φασολάκια και μπάμιες, και έτσι το δέρμα σου θα παραμείνει ενυδατωμένο και λαμπερό. Αυτό ήταν το σημερινό μου Eco Ginger Tip. Μπες στο αλλάζουμεsynithies.ab.gr και βρες ακόμα περισσότερα tips και χρήσιμα άρθρα για να αλλάξεις τις συνήθειές σου και να βοηθήσεις το περιβάλλον από σήμερα. Και αφού λοιπόν τζιντζεράκια έτσι φάγαμε τα γιουβαρλάκια, μας ακούσαμε και το Eco Ginger Tip της ημέρας, τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ένα γλυκό. Ένα εύκολο γλυκό, ένα γρήγορο γλυκό, το οποίο, ακούστε τώρα τι είναι. Είναι 3 γλυκά σε ένα. Με 2 συσκευασίες κρέμα σαντιγί θα φτιάξω ένα σοκολατένιο γλυκάκι, ποτηριού όλα, του ψυγείου τύπου, με καραμελωμένα φιστίκια γίνης. Θα φτιάξω ένα γιαούρτο γλυκάκι, πάλι ποτηριού, με κόκκινα φρούτα. Και θα φτιάξω και ένα έτσι λίγο πιο μοντέρνο, θα το πω, ένα γλυκό ψυγείου με φυστικό βούτυρο και μαρμελάδα. Peanut butter jelly, ένα πολύ γνωστό έτσι σάντουιτς που υπάρχει στις αγγλόφωνες χώρες. Εμείς θα το μετατρέψουμε σε ένα ελληνικό γλυκό ψυγείου που θα σηκώνεστε το βράδυ το κρεβάτι, μέσα στη μαύρη νύχτα, να πηγαίνετε στο ψυγείο να το τρώτε κρυφά. Πάμε λοιπόν να πάρω 2 συσκευασίες σαντιγί κρέμα, τις οποίες, παιδιά, έχω φροντίσει να βάλω στο ψυγείο μου. Μία, αν είναι πάρα πολύ ζεστή μέρα και το ψυγείο σας είναι πολύ χαμηλά, με 1,5 ώρα στο ψυγείο. Θέλω όταν τις χτυπήσουμε εδώ τις κρέμες μας στην κουζινομηχανή να είναι κρύες. Βοηθάει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Λοιπόν, σαντιγί κρέμα. Μακράς διαρκείας, παιδιά, μπορείτε να τις πάρετε και να τις έχετε στην ντουλάψα για ώρα ανάγκης. Θέλετε ένα γλυκάκι. Θέλετε να κάνετε έτσι κάτι μαγειρικό, κάτι ζαχαροπλαστικό. Θέλετε να φρατέψετε μια κρέμα. Όπου μπαίνει κρέμα γάλακτος, μπορείτε να βάλετε αυτή τη σαντιγί κρέμα. Και γιατί λέω μαγειρική? Γιατί είναι άγλυκη. Δεν έχει μέσα ζάχαρη, αλλά δεν έχει και συντηρητικά. Έχει βελούδινη υφή και το καλύτερο, αυτό που αγαπάω εγώ πάρα πολύ σε αυτή την κρέμα, είναι ότι μπορώ να την αναμίξω με οτιδήποτε. Έχει έτσι πολύ σταθερή σύσταση. Μπορώ να βάλω αλκοόλ, μπορώ να βάλω φρούτα, μπορώ να βάλω σοκολάτα, μπορώ να βάλω ό,τι θέλω. Να το βάλω το ίδιο μέσα σε μια κρέμα και πάντα κρατάει την φοβερή βελούδινη υφή της. Λοιπόν, ανοίγω.
Θυμόμαστε ότι αυτές τις μεταλλικές συσκευασίες, παιδιά, μετά τις πετάμε στην ανακύκλωση, αφού τις καθαρίσετε, τις πλύνετε λίγο καλά μέσα, να μην έχει πολύ αντιγύη, να μην ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους στα κέντρα ανακύκλωσης που κάνουν διαλογή των συσκευασιών μας. Σκεφτόμαστε και λίγο έτσι τους συνανθρώπους μας. Και αυτές τις αντιγύες, λοιπόν, κατευθείαν μέσα στον κάδο της κουζινομηχανής μου. Τέλεια. Ωραία. Ωραία. Και βάζω μέσα στον κάδο μου και το γάλα που μου είπες και λίγο σαν την κίτρινη ώρα που το έβαζα, δεν πειράζει. Το γάλα μου ή το φυτικό μου ρόφημα, ό,τι θέλετε παιδιά εδώ. Γιατί έτσι κι αλλιώς η σαντιγή κρέμα που έχω εδώ έχει άπαχο γάλα και φυτικά λιπαρά. Οπότε μπορείτε να παίξετε και με κανονικό γάλα και με φυτικό, ό,τι θέλετε. Μέσα λοιπόν κι αυτό. Κλείνω. Και χτυπάω σε μεσαία προς δυνατή ταχύτητα για 3 με 4 λεπτά αν έχω την κουζινομηχανάρα μου. Αν έχω το μίξερ χειρός μου, θα παίξω μπορεί και 6-7 λεπτά. Τέλεια! 3 λεπτάκια χρειάστηκα, παιδιά. Κοιτάξτε τώρα εδώ μία ωραία βελούδινη, φανταστική σαντιγή κρέμα. Βλέπουμε, είναι τέλεια. Τώρα την πάω ψυγείο και έρχομαι να ετοιμάσουμε τα τσίκι τσίκι πίτσι πίτσι υλικάκια μας που θα βάλουμε στο κάθε ένα από τα 3 γλυκά. Ωραία! Κρυώνει λοιπόν η σαντιγή μου στο ψυγείο και πάμε τώρα να φτιάξουμε τους ξηρούς καρπούς. Θα βάλω και στα 3 γλυκά μου ξηρούς καρπούς, απλά στα 2 θα τους ψήσω. Στο σοκολατένιο φιστίκι Αιγίνης. Και στο γιαουρτογλυκό, αμύγδαλο φιλέ. Έχουμε χωρίσει εδώ και τις λαδόκολες να τα χρησιμοποιούμε μετά ανεξάρτητα. Ένα κόλπο της άνασης είναι αυτό, παιδιά. Και πάω φούρνο στους 175, στον αέρα, για 5 με 6 λεπτά. Λίγο προσοχή μόνο, παιδιά, ανάλογα και το φούρνο σας. Μη σας καεί το φιλέ. Είναι αρκετά επικίνδυνο, πιάνει αμέσως. Οπότε και λίγο το μάτι στο φούρνο θα ήθελα να το έχετε. Ωραία, ψήνονται και τα ξηροκάρπια μου, κρυώνει και η σαντιγή μου. Πάμε τώρα να φτιάξουμε έτσι μια γρήγορη, τι να την πω τώρα, θα την πω καραμελίτσα για τα φιστίκια υγιεινής, γιατί μόλις τα βγάλω θέλω να τα ρίξω σε αυτό το μπολάκι, αυτό εδώ δηλαδή, όπου έχω βάλει ελαιόλαδο. Ωραία. Maple syrup ή μέλι. Μέσα κι αυτό. Καστανή ζάχαρη, μαύρη ζάχαρη μάλλον, όχι καστανή, μαύρη. Αυτή την τεμεράρα, την υγρή, την ωραία, την καραμελένια τη ζάχαρη. Μία κουταλίτσα κι από αυτό. Και λίγο αλατάκι, για να το κάνουμε έτσι πιο salted caramel, ας πούμε. Τα ανακατεύω όλα αυτά μαζί και μόλις βγουν ζεστά και καβουρδισμένα τα φιστίκια γίνεις από το φούρνο, θα τα ρίξω εδώ μέσα, θα τα ξαναπλώσω στα ψή και θα τα ψήσουμε για να γίνουν καραμελένια και τραγανά, παιδιά, πριν τα ρίξω ψιλοκομμένα πάνω στο σοκολατένιο γλυκό μου. Λέγοντας σοκολατένιο γλυκό, θα φτιάξω και ένα μπεν μαρί. Έχω βάλει ήδη το κατσαρολάκι μου εδώ με λίγο νερό να βράζει και θα ψιλοκόψω τη σοκολάτα μου. Μια μαύρη κουβερτούρα απλή έχω βάλει εδώ, παιδιά. Ωραία. Και πάμε να τη βάλουμε κατευθείαν μέσα στο μπεν μαρί. Ωραία. Και τώρα, πάνω από τη σοκολάτα, τζιντζεράκι, δεν θέλω να φύγεις. Η σοκολάτα έτσι μπορεί να καεί πάρα πολύ εύκολα. Και αυτό που χρειάζεσαι είναι μία πετσετούλα για να κρατάς εδώ το μπολάκι σου και να μην καείς. Και πάρα πολύ προσοχή, σε καμία περίπτωση να μην πέσει νερό μέσα στη σοκολάτα, γιατί θα στη χαλάσει. Και τώρα θα την αποσύρω και θα την αφήσω εδώ να κρυώσει ελαφρώς. 1-2 λεπτάκια όμως, μην φανταστείτε. Ωραία, έτοιμη κρυωμένη σοκολάτα μου. Οι ξηροί μου καρποί έχουν ψηθεί, πάω να τους φέρω. Τέλεια, τέλεια. Και τώρα, τι θα κάνουμε, τζιτζεράκι μου.
το φιστίκι Αιγίνης που είναι για το σοκολατένιο γιαουρτογλυκό μας. Με πολύ προσοχή θέλω να σηκώσεις τη λαδόκολλα και να το ρίξεις μέσα στο μπολάκι που φτιάξαμε πριν με την καραμελίτσα μας. Σηκώνουμε τη λαδόκολλα. Κατευθείαν εδώ. Ωραία. Αυτή τη λαδόκολλα την κρατάω, θα ξαναψήσω τα φιστίκια Αιγίνης, τη βάζω λίγο εδώ στην άκρη. Και το αμύγδαλο φιλέ θέλω να το κρατήσω στην άκρη για να το βάλουμε μετά στο γιαουρτογλυκό μας. Οπότε πάλι με προσοχή, μεταφέρω στο μπολάκι. Τέλεια. Την πρώτη μου λαδοκολίτσα τη βάζω λοιπόν στο ταψί. Ανακατεύω εδώ τα φιστίκια Αιγίνης. Ωραία. Τα απλώνω στη λαδόκολλα. Το φούρνο εντωμεταξύ έχω φροντίσει και δεν τον έχω κλείσει. Τον έχω στους 170 στον αέρα. Οπότε μόλις απλώσω εδώ τα φιστικάκια μου με την καραμέλα, τα απλώνω καλά. Ωραία. Βάζω ό,τι έχει μείνει πάνω στο κουτάλι. Και πάω για ψήσιμο για άλλα 7 λεπτά. Βάλαμε λοιπόν στο φούρνο τα φιστίκια. Έφερα την κρέμα σαντιγί που είχα ρίξει στο ψυγείο να περιμένει. Και τώρα, 3 γλυκά, 3 μπολ. Ένα μπολ, ας πούμε, για το σοκολατένιο. Ένα μπολ για το γιαουρτένιο. Και ένα μπολ για το φιστικό βούτυρο. Τι θα κάνω τώρα? Θα χωρίσω τη σαντιγί μου στα 3. 1, 2, 3. Και βελούδινη και άγλυκη προς το παρόν. Περίπου στα 3 την έχω χωρίσει. Ωραία. Και πάμε τώρα. Στο ένα μπολ, δεν καίει πια αυτό, τέλεια, θα βάλω τη σοκολάτα μου. Πω, πω, πω. Θα ανακατέψω. Πάει η σοκολάτα. Τέλος. Πάμε για το φυσικό βούτυρο. Ωραία. Κουταλάκι. Φίστικο βούτυρο ή αμυγδαλό βούτυρο ή κάσιος βούτυρο ή φουντουκό βούτυρο ή ταχίνι. Ό,τι θέλεις βάλε εδώ και θα βάλω και μία κουταλιά της σούπας ή έτσι 2-3 μικρά κουταλάκια του γλυκού, μέλι ή maple syrup. Ό,τι θέλεις εδώ πέρα. Δεν με πειράζει καθόλου. Είμαστε vegan. Είστε vegan. Να πούμε στα τζιντζεράκια τι είναι η vegan. Τζιντζεράκια μου, η vegan είναι η vegan, η αυστηρή χορτοφάγη δηλαδή, που δεν τρώνε κανένα ζωικό εκτός από μέλι. Μέλι τρώνε, ειδικά όταν είναι έτσι και λίγο sustainable το μέλι, το τρώνε. Και ανακατεύουμε. Όσο πιο απαλό είναι το βούτυρο ξηρών καρπών που θα διαλέξετε, τόσο καλύτερα. Αν είναι crunchy, λίγο θα σας δυσκολέψει και δεν θέλω να πάρετε crunchy, να σας πω την αλήθεια, γιατί έτσι κι αλλιώς μετά θα βάλουμε και ολόκληρο φυσικά και αλατισμένο, οπότε δεν χρειάζεται να πάρετε crunchy, θα δώσουμε μαζί την crunchy υφή. Έτοιμο και το δεύτερο γλυκάκι μου, το αφήνω στην άκρη. Πάμε για το τρίτο. Και πώς θα κάνω τη σαντιγί κρέμα γιαουρτογλυκό? Θα βάλω μέσα γιαούρτι. Ένα στραγγιστό ωραίο γιαούρτι. Ωραία. Λίγο ή μέλι ή maple syrup, ό,τι θέλετε από τα δύο. Θα βάλω εγώ λίγο μελάκι τώρα, γιαούρτι με μελάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Και παίξτε και ανάλογα πόσο γλυκό το θέλετε. Και τώρα εδώ στο γιαουρτάκι μου θέλω να του δώσω λίγη φρουτένια γεύση, θέλω να του δώσω και λίγο χρωματάκι. Να έχω ένα έτσι σοκολατένιο, ένα έτσι λίγο beige από το φυσικό βούτυρο και αυτό το θέλω λίγο κοκκινοπό. Θα βάλω λοιπόν μέσα μία κουταλίτσα από τα στεναχωρημένα αλλά πεντανόστιμα φρουτάκια μου. Ανακατεύω. Αποκάλυψη εδώ, ε! Άλλο γλυκό. Τέλειο. Και τώρα βλέπουμε, παιδιά, εδώ με το πόσα διαφορετικά υλικά βάλαμε, ότι αυτή η σαντιγί κρέμα δεν μασάει τίποτα. Ό,τι και να τις βάλεις μέσα, μένει εκεί η βελούδινη, η αφράτη, φανταστική. Πάω να φέρω τα φιστίκια. Κάτσε να σας τα δείξω μία όλα μαζί εδώ πριν φέρω τα φιστίκια. Να δούμε τι ωραία που είναι, να τα χαζέψουμε λίγο. Μοβ, φρούτα, γιαούρτι, σοκολάτα, φιστικό βούτυρο, χαμός. Πάω να φέρω τα φιστίκια.
Αλλά θα τα αφήσω λίγο να κρυώσουν, θα μαζέψω και λίγο εδώ το χαμό που έχω κάνει και έρχομαι να σερβίρουμε. Παιδιά, κοιτάξτε τι ωραία τραγανά, είναι και αλμυρά, είναι και γλυκά, είναι τα φιστικάκια Αιγίνης. Άμα πάτε στην Αίγινα φέτος διακοπές, πάρτε λίγα φιστικάκια Αιγίνης ωραία και νόστιμα να φτιάξετε εδώ μια καραμέλα. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνω, θα βγάλω τη λαδόκολα, ωραία. Αυτή, ας πούμε, αυτή είναι μια λαδόκολα που δεν μπορείς να ξαναχρησιμοποιήσεις. Εντάξει. Ωραία. Και θα τα ψιλοκόψω. Κοιτάξτε καταρχήν από μόνο του τι ωραία που γίνεται, υπέροχα κομμάτια. Να έχει κρυώσει πάρα πολύ καλά πριν το ψιλοκόψετε, παρακαλώ πολύ, και πολύ μακριά από παιδιά όλες αυτές οι καραμέλες. Το ψιλοκόβω εδώ τώρα, βλέπουμε έτσι το πράσινο το φιστικάκι να αποκαλύπτει το εσωτερικό του το υπέροχο. Δες εδώ τι ωραίο που είναι. Τα δύο φιστικάκια μαζί ενωμένα, καραμελίτσα, το πρασινάκι τους, ε. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Τι νόστιμο. Φέρε τον μπολάκι εδώ. Θα τα διάσω εδώ τον μπάγκο μου, παιδιά, για να ξεκινήσουμε το σερβίρισμα. Μάζεψα τα πάντα. Ωραία. Και τώρα θέλω να μαζέψετε από το σπίτι ό,τι βαζάκι, μπολάκι, τσιτσιπίνι, τσιτσιφρίνι, γυάλινο έχετε. Γι' αυτό δεν πετάμε τα βαζάκια από τις πιπεριές χλωρίνης, την κάπαρη, τους ξηρούς καρπούς. Γιατί μετά μπορούν να φιλοξενήσουν τα γλυκά σας, τα τράιφλ σας, να γίνουν ωραία ποτηράκια για τον καφέ σας, το λάτι σας κτλ. Κτλ. Θέλω τώρα έτσι για το σερβίρισμα θα πάρω μερικά κουταλάκια και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάλι ο καθένας όπως θέλει και ό,τι θέλει. Θα φτιάξω δύο σοκολατένια, δύο φιστικό βούτυρου και ένα γιαούρτο γλυκό. Στα σοκολατένια λοιπόν θα βάλω λίγα φιστίκια Αιγίνης. Ωραία. Την υπέροχη εδώ σοκολατένια σαντιγί κρέμα μου. Μία κουταλιά εδώ. Τέλεια. Μία κουταλιά στο άλλο. Κάνω εδώ το στρώμα μου. Συνεχίζω με σοκολάτα, αλλά κάτι σκέφτηκα μόλις τώρα πολύ πονηρό και θα το κάνω. Θα τελειώσω το ένα με σοκολάτα και το άλλο με φιστικό βούτυρο. Παιδιά, θα γίνει χαμός. Σοκολάτα, φιστικό βούτυρο, φιστίκι Αιγίνης, έπος. Πάρε εδώ και το φιστικό βούτυρό σου, σοκολάτα, φιστικό βούτυρο και τελειώνουμε με καραμελωμένο φιστικάκι Αιγίνης. Πάει το πρώτο. Και πάμε να δουλέψουμε το δεύτερο, το φιστικό βούτυρο δηλαδή. Μαρμελάδα φράουλα έχω εγώ εδώ. Λίγη μαρμελάδα κάτω. Λίγο φιστικάκι αλατισμένο. Και για το αλάτι και για το τραγανό στοιχείο. Φιστικό βούτυρο. Λίγη ακόμα μαρμελάδα. Εδώ πάλι ξαναλέω, παίζετε όπως θέλετε. Βάζετε λίγη μόνο κάτω, λίγη μόνο πάνω, λίγη στη μέση, ό,τι θέλετε παιδιά, αναλόγως πόσο γλυκό το θέλετε, έτσι. Φιστικάκι. Και θα το κλείσω από πάνω με δύο έτσι μεγάλες κουταλιές. Και από πάνω το φιστικάκι μου, έτσι για τον ντεκόρ περισσότερο. Τέλεια. Πάνε και αυτά τα δύο και πάμε να κάνουμε και το γιαούρτο γλυκό μας, τελευταίο, θα κάνω ένα σε αυτό. Δεν έχω άλλο βασάκι, μου τελειώσανε. Ωραία. Λίγο φρουτάκι κάτω. Εν τω μεταξύ, το φρουτάκι από την κατάψυξη πλέον έχει λιώσει, έτσι τελείωσε. Έχει έρθει σε θερμοκρασία, ας πούμε, όχι κατάψυξης. Και μου αρέσει γιατί μου κάνει αυτό το φοβερό σιροπάκι. Λίγο φιλέ αμύγδαλο, μην το ξεχάσω, παιδιά. Έχουμε και το φιλέ αμύγδαλό μας. Την κρέμα μου. Τσούκου. Την γιαούρτο σαντιγί μου, θα την κάνω έτσι και αφράτη και ωραία, τέλεια. Και εδώ θα βάλω λίγο σιροπάκι, δεν θα βάλω το φρουτάκι νομίζω, μου αρέσει έτσι να βάλω λίγο το σιροπάκι, τέλεια. Λίγο αμύγδαλο ακόμα φιλέ από πάνω, τέλεια. Και μια μικρή τσαχπινίτσα, θα πιάσω ένα λάιμ για τη δροσιά και για το άρωμα. Και θα βάλω από πάνω λίγο ξύσμα. Ταραν! Αυτό ήτανε, παιδιά.
με 2 κουτάκια σαντιγί κρέμα, λίγα υλικά, τα οποία εδώ φαίνονται πολλά γιατί έκανα 3 γεύσεις με 3 διαφορετικά toppings. Αν κάνετε μία γεύση, θα είναι τίποτα. Μία συνταγή πραγματικά του δεκάλεπτου, αν κάνετε τη μία, με 3-4 υλικά, παιδιά, και θα φάτε ένα καταπληκτικό γλυκάκι, δροσερό γλυκάκι, νόστιμο γλυκάκι, εύκολο γλυκό, το οποίο πραγματικά μπορείτε να φτιάξετε όλοι, όσο άσχετοι και να είστε από τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Υλικά, 2 συσκευασίες, κρέμα σαντιγί, 100 ml κρύο φυτικό ρόφημα χωρίς ζάχαρη, υλικά για το σοκολατένιο, 80 γραμμάρια ανάλατα ομάφη στίκια γίνης, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας μαύρη ζάχαρη, μισή κουταλιά της σούπας μέλι ή maple syrup, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 80 γραμμάρια κουβερτούρα. Υλικά για το γλυκό με το φυστικό βούτυρο, 2 κουταλιές της σούπας απαλό φυστικό βούτυρο χωρίς ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας μέλι ή maple syrup, μαρμελάδα της αρεσκίας μας, αλατισμένα φιστίκια peanuts. Υλικά για το γιαούρτο γλυκό, 150 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 1 κουταλιά της σούπας μέλι ή maple syrup, 100 γραμμάρια κατεψυγμένα φρούτα του δάσους, 4 κουταλιές της σούπας φιλέ αμυγδάλου, λίγο ξύσμα lime. Αυτές ήταν λοιπόν οι 2 συνταγές μας για σήμερα. Ένα φανταστικό, καλοκαιρινό, κοκκινιστό, φυτικό plant-based γιουβαρλάκι με κολοκυθάκια, με plant-based κιμά. Βάλαμε και το ριζάκι μας, βάλαμε και τα αρωματικά μας, τις πατατούλες μας, το χαταβροχθήσαμε, τελείωσε. Κάναμε το eco-tip μας και κάναμε και το εύκολο γλυκάκι του καλοκαιριού, το γνωστό γλυκάκι της γιαγιάς, γιαουρτογλυκό ή γλυκό ψυγείου, το οποίο εμείς το κάναμε λίγο πιο μοντέρνο, με τα φυσικό βούτυρά μας, με τα lime μας, με τα φρέσκα φρούτα μας ή τα κατεψυγμένα φρούτα μας, τα κόκκινα. Γενικά νομίζω, παιδιά, ότι αν κάνετε αυτές τις 2 συνταγές, τις βγάλετε μια φωτογραφία, τις ανεβάσετε στο Instagram, μας κάνετε mention ή μας τις στείλετε με ένα μήνυμα, θα είναι η μεγαλύτερη χαρά μου. Ειλικρινά σας λέω, αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά μου και εμένα και των παιδιών. Γιατί όταν βλέπω κάτι, τους το στέλνω, να ξέρετε, και χαιρόμαστε όλοι μαζί εδώ, σαν παιδιά. Θα κάνουμε και stories. Εσύ δεν κάνεις stories. Να κάνει stories. Θα κάνει και ο σκηνοθέτης story, παιδιά. Εκεί θα φτάσουμε. Λοιπόν, ακολουθήστε το Instagram μας. Περνάει τώρα από κάτω. Και μέχρι την επόμενη εκπομπή, φιλάκια.